Γεια σας κορίτσια, σήμερα θα πάω να βάψω τα μαλλιά μου. Είμαι πολύ αγχωμένη και ταυτόχρονα πολύ ενθουσιασμένη, γιατί έχω πολύ καιρό να κάνω έτσι κάποια αλλαγή στα μαλλιά μου. Είναι η τελευταία φορά έτσι που θα τα δείτε σε αυτό το χρώμα. Τα μαλλιά μου γενικά παλιότερα τα έβαφα για ένα διάστημα, περίπου για 3 χρόνια, σε λίγο πιο ανοιχτή απόχρωση στο εφτάρι. Μετά τα έκανα όμπρε και μετά τα έφερα πάλι στο φυσικό μου. Πριν από 2 χρόνια τα είχα βάψει στο πεντάρι, για ένα καλοκαίρι τέλος πάνω, τα είχα πιο σκούρα, σχεδόν μαύρα ήτανε. Σιγά σιγά όμως άνοιξε και βλέπετε ότι από ένα σημείο και μετά είναι πιο ανοιχτά το φυσικό μου. Και σήμερα αποφάσισα να πάω να κάνω μπαλαγιάζ. Ελπίζω να βγει έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου. Δεν θέλω να είναι πολύ ανοιχτό το χρώμα, να γίνεται πολύ ξανθό. Θέλω απλά να ανοίγει φυσικά, σαν να έχει ανοίξει έτσι από τον ήλιο και ίσως και λίγο παραπάνω. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Θα σας αφήσω τώρα και θα επανέλθω μετά με τα καινούργια μαλλιά. Λοιπόν, επανήλθα. Όπως βλέπετε, τα μαλλιά μου είναι τέλεια. Είναι φανταστικά, είναι ακριβώς έτσι όπως τα ήθελα. Ήθελα, όπως σας είπα και πριν, να ανοίγει έτσι φυσικά λίγο, να μην είναι πάρα πολύ ξανθά. Αν και μου είπε αυτός που μου τα έκανε ότι θα ανοίξουν αρκετά τώρα με τον ήλιο και τη θάλασσα. Δεν σας είπα πού ακριβώς όμως θα πήγαινα να κάνω τα μαλλιά μου. Το κομμωτήριο Παύλα, πώς να το πω, έχει, μπορείς να κάνεις και μακιγιάζ, μπορείς να κάνεις και μανικιούρ, πεντικιούρ, κούρεμα, χτένισμα, βαφές, έχει και για μασάζ. Τι άλλο, και τα φρύδια έχουν και, πώς τα λένε, θεραπείες, όχι θεραπείες, έχουν κάποια πράγματα για σχηματισμό φρυδιών, για extensions λεφαρίδας, έχουν πάρα πολλά πράγματα. Και το κατάστημα είναι το Sede Styling, βασικά, δεν σας είπα ότι λέγεται. Και εγώ πήγα στην Καραμανλή, έχει και στην Τούμπα, έχει και Καλαμαριά, έχει και στον Εύωσμο. Νομίζω αυτά, δεν είμαι σίγουρη αν έχει και κάποιο άλλο. Πάντως είναι φανταστικά, ήταν φθηνό, δηλαδή αλλού που ρώτησα έκανε γύρω στα 45-50 ευρώ, εγώ έδωσα 26 ευρώ. Δεν χρειάστηκε να κάνω κάποιο ρεφλέ γιατί δεν είναι πολύ ανοιχτό το μαλλί μου, αλλά κάποια στιγμή φαντάζομαι θα χρειαστεί. Αυτός που με έκανε τα μαλλιά μου, ο Δημοσθένης, ήταν φανταστικός, τα έκανε τέλεια, ήταν ακριβώς έτσι όπως τα ήθελα. Τι να πω, ήτανε τέλεια και όπως βλέπετε νομίζω ότι μου πάει και όλο στο χρώμα, δεν είναι δηλαδή έτσι πάρα πολύ ανοιχτό, γιατί γενικά τα ανοιχτά δεν μου πολύ πάνε. Αλλά το χρώμα νομίζω ότι μου ταιριάζει και νομίζω ότι φωτίζει πιο πολύ από το σκέτο καστανό που είχα τέλος πάντων τόσο καιρό και ήθελα και μια αλλαγή, οπότε νομίζω, δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, ευτυχώς δηλαδή βγήκε ωραίο και μ' άρεσε. Ελπίζω να αφήσετε κι εσείς κάποιο σχόλιο να μου πείτε αν σας αρέσει το καινούργιο μου μαλλί τέλος πάντων. Ελπίζω να σας αρέσει. Αυτά λοιπόν από μένα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε καινούργια βιντεάκια όταν βγαίνουν. Θα σας αφήσω και τα link από όλα τα social media που μπορείτε να με βρείτε, Facebook, Twitter, Instagram. Αυτά λοιπόν από μένα. Φιλάκια!